του Άι Βασίλειο, όπου μπορούν να προμηθεύονται ποιες μέρες και ποιες ώρες. Φυσικά είναι μέχρι την ημέρα που θα γίνει το Σανταράν. Κοιτάξτε, όλο αυτό είναι μια προεργασία για το Σάββατο που θα γίνει το Σανταράν. Θα τρέξουμε όλοι μαζί για καλό σκοπό, για φιλανθρωπικό σκοπό. Από τη Δευτέρα έχει ξεκινήσει η διάθεση των σκούφων και των στολών. Τα σκουφάκια είναι στα 5 ευρώ και οι στολές είναι στα 10 ευρώ και έχουμε και κάποια κουπόνια, κάποια έξτρα δώρα. Όλα τα χρήματα πάνε στο Ελληνικό Κέντρο Διάσωσης στη Ροδόπη. Και σας καλούμε όλους να προμηθευτείτε τη στολή σας, το σκούφο σας και να μπείτε μαζί μας το Σάββατο και να τρέξουμε όλοι μαζί για την πόλη για ένα φιλανθρωπικό σκοπό. Εμείς φοιτητές είμαστε και στηρίζουμε τη δράση. Να μας πείτε λίγο πώς είναι μέχρι τώρα η ανταπόκριση του κόσμου, αν έρχονται, αν ρωτάνε. Μέχρι τώρα είναι πάρα πολύ καλά. Έχει μεγάλη δημοτικότητα. Έρχονται πάρα πολλά άτομα, ειδικά το πρωί, και παίρνουν στολές, σκούφους, τα πάντα. Βλέπουμε πολύ μεγάλη ανταπόκριση και από τους φοιτητές, που είναι πολύ σημαντικό, γιατί οι περισσότεροι δεν είμαστε καν από εδώ και ερχόμαστε σε επαφή με τα δρόμενα της Κομωτινής. Και είναι καλό να έρχομαστε σε επαφή με τα δρόμενα στον τόπο που ζούμε και είναι για κάτι που είναι πάρα πολύ καλό και βοηθάμε και είναι μια εθελοντική δράση που θεωρώ πρέπει να μην περνάει απαρατήρητη. Πρέπει να στηρίζουμε την πόλη μας και ας μην είμαστε από εδώ πέρα, ας μην είμαστε ντόπιοι. Ναι. Γιατί είναι πόλη που σπουδάζουμε, καθημερινά και τη ζούμε. Και είναι και μια περίοδος τώρα τα Χριστούγεννα που πρέπει όλοι να την περνάμε με χαρά, να είμαστε υγιείς. Και αν μπορούμε να βοηθήσουμε αυτούς που έχουν ανάγκη, γιατί να μην το κάνουμε. Εσείς είστε από τα ΤΕΦΑ. Εμείς είμαστε από τη νομική και στηρίζουμε την εθελοντική δράση του Σανταράν και προσπαθούμε όσο μπορούμε κι εμείς να τη διαδώσουμε στους φοιτητές, όχι μόνο τις σχολές μας, σε όλη τη φοιτητική κοινότητα. Θεωρούμε ότι μέχρι το Σάββατο θα έχουμε συγκεντρώσει περισσότερους συμμετέχοντες. Ελπίζουμε. Όλα καλά προς το παρόν. Βρίσκεστε και τις απογευματινές ώρες εδώ. Ναι. Το ωράριο συνήθως είναι από τις 11 στις 2 και από τις 6 στις 8.